Τώρα, η προσοχή μα στρέφεται την Τρίτη. Είναι ο Γιάννη Παπαδόπουλο μαζί μα. Οπότε, κύριε. καλησπέρα, Γιάννη. Οπότε και ο Πρωθυπουργό θα κάνει μια ε, επίσκεψη στην γειτονική μα Αλβανία. Μια επίσκεψη που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα συζητηθεί το θέμα τη οριοθέτηση ΑΟΣ. Οι δύο χώρε έχουν συμφωνήσει να πάνε στο δικαστήριο τη Χάγη. Και αυτό, στο, στο, πλαίσιο αυτό, συναντήθηκαν και δύο Υπουργοί Εξωτερικών σήμερα. Φαντάζομαι για να κάνουν την προετοιμασία. Και φαίνεται ότι διαπίστωσαν πρόσφορο έδαφο. Ξέρει, είναι μια παλιά και πονεμένη ιστορία τη οριοθέτηση αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αλβανία. Το 2009, ύστερα από διαπραγματεύσει πέντε ολόκληρων ετών, είχαμε κάνει συμφωνία mm -hmm. με την Αλβανία. Τότε, και αυτό δεν είναι καθόλου συνηθισμένο στο εθιμικό διεθνέ δίκαιο, οι Αλβανοί υπαναχώρησαν. Το πήραν Έκαναν πίσω. πίσω, πήραν πίσω το λόγο του και έβαλε το χέρι τη η Τουρκία mm. τότε. Το έκανε η Τουρκία, η οποία δεν το έκρυψε, σχεδόν το διατυμπανίζει, γιατί δεν τη άρεσε αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Γιατί? Γιατί η συμφωνία που είχαμε κάνει το 2009 αναγνώριζε πλήρη επίρρεια και των νησιών, των νησιών του Ιωνίου, των νησιών της Αδριατικής, με την επίρρεια την οποία είχαν τα υπηρετικά παράλια της Αλβανίας. Δημιουργούσε δηλαδή ένα θετικό για την Ελλάδα και αρνητικό για την mm. Τουρκία προηγούμενο, για το Αιγαίο... Και το μεταξύ ζήτημα. Ακριβώς, το μεταξύ ζήτημα. Έπεσαν από πάνω λοιπόν τότε οι Τούρκοι, έπεισαν... Τον Έντι Ράμ, ο οποίο ήταν αρχηγό τη αντιπολίτευση, ο σημερινό πρωθυπουργό, το πήγε στο συνταγματικό δικαστήριο και με διάφορε πεδαριώδει δικαιολογίε είπαν χώρισαν. Τώρα είμαστε στη φάση κατά την οποία είμαστε πολύ κοντά να συναποφασίσουμε ότι θα πάμε στη Χάγη για αυτό. Ούτε τώρα το θέλει η Τουρκία. Και δεν το θέλει γιατί θα είναι μια πρόβα αυτό που θα γίνει αν ευωδοθεί για το δικαστήριο της Χάγης μια πρόβα για το πώς θα μάθουμε, αποφαίνεται το δικαστήριο της Χάγης σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν στις υποϊοριοθέτηση περιοχές βρίσκονται και νησιωτικά συμπλέγματα. Mm. Κάτι το οποίο δεν κάνει την Τουρκία να νιώθει άνετα και κάτι για το οποίο εγώ είμαι βέβαιος ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή ο Ερντογάν, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με το Ράμα, θα πιέζει να αναβληθεί όπως αναβάλλεται τόσο καιρό. Λοιπόν, για να το δούμε, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την τρίτη τα σπουδαία, θα Σωστά. έχουμε το ρεπορτάζ. ευχαριστούμε πολύ Γιάννη.